Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον κύριο Σταύρο Στεφανάκη, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραβαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δύσκολη μάχη της αυτοδιοίκησης, με την έννοια ότι είναι απαιτητική και είναι απαιτητική και οι δημότες πλέον, νομίζω. Το έχετε αντιληφθεί κι εσείς αυτό, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι δύσκολη η διαδικασία. Δεν κερδίζεις εύκολα πλέον τον ψήφο του πολίτη. Χρειάζεται να τον πείσεις πραγματικά για όλα αυτά που έχεις να του πεις, για το πρόγραμμα. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και πλέον χρειάζεται πράξεις. Χρειάζεται πράξεις, ακούει λόγια από πολλούς και χρειάζεται πράξεις να δει, να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει σιγουριά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη, να μπορεί να σε ψηφίσει και να σε στείλει, ας πούμε, στα έδρανα τα οποία μπορείς να προσφέρεις. Σίγουρα όμως κάνουμε την προσπάθειά μας, κάνουμε τον αγώνα μας, ενημερώνουμε τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με όλα τα μέσα τα οποία μας δίνονται σήμερα. Μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι ο μεγαλύτερος του νομού, έχει πάρα πολύ πληθυσμό και πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία, προσπαθούμε να περάσουμε από όλες τις γειτονιές, να καταγράψουμε τα προβλήματα, την καθημερινότητα των ανθρώπων, να περάσουμε από όλες τις υπηρεσίες. Είναι αρκετές υπηρεσίες, πάρα πολλές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αρκετά προβλήματα. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα καταγράψουμε, να δούμε τι γύση μπορούμε να βρούμε, τι γύση μπορούμε να βρούμε να δώσουμε στους ανθρώπους και πώς, τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα από τις 8 Οκτώβρη μετά τις εκλογές. Εσείς στις επαφές σας και στο αστικό κομμάτι, γειτονιά-γειτονιά όπως λέτε, και στην ενδοχώρα, στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου που γυρίζετε, εισπράττετε κοινά προβλήματα, μια κοινή αγωνία, ας πούμε, των δημοτών? Να σας πω, κύριε Σαββίδη, τα κοινά προβλήματα είναι η καθημερινότητα. Αυτό είναι κοινό από άκρης άκρης όλο το Δήμο. Η καθημερινότητα όσον αφορά καθαριότητα, οδοποιία, φωτισμούς, δηλαδή τα πράγματα τα καθημερινά. Εκεί αυτό το θέμα είναι κοινό. Έτσι. Σίγουρα μετά υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα ανάμεσα στο αστικό Ηράκλειο και τους περιαστικούς δήμους. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε, είναι διαφορετικές κατηγορίες. Σίγουρα όμως χρειάζονται παράλληλες δράσεις από άκρη σ' άκρη το Δήμο και στο Σταυρό της Πόλης και στους περιαστικούς δήμους. Παράλληλες δράσεις. Δεν γίνεται να έχουμε ένα Δήμο πολλών ταχυτήτων. Έτσι. Χρειάζονται παράλληλες δράσεις σε κάθε κομμάτι στον τομέα που πονάει. Βλέπετε περιοχές οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες σήμερα στον Δήμο Ηρακλείου? Νομίζω ναι. Είναι προπάντως στους περιαστικούς δήμους. Έχει περιοχές που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, χωρίς καμία επισκεψιμότητα από τις αρμόδιες αρχές και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για να λυθούν προβλήματα και για να γίνουν πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι έχει αρκετές περιοχές που είναι παραμελημένες. Και εκτός των περιαστικών δήμων, σε αρκετές γειτονιές, κοντά στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα, βλέπω κάποιες περιοχές όπως είναι η Χριστομιχάλη, Ξυλούρη και εκεί πίσω, παράλληλο στην Εθνική. Πολύπαθη περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει αρκετή κίνηση. Έτσι. Για μια περιοχή που περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Η οδοποιία είναι χάλια, πραγματικά χάλια. Με πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιοχή του Άγιου Γιάννη, του Χωστού και σε όλη την περιοχή εκεί. Καθώς επίσης και στη μεριά των Πατελών, στη μεριά δηλαδή εκτός από το Σταυρό της Πόλης. Όλος ο Δήμος έχει παραμεληθεί πάρα πολύ. Άρα δόθηκε βάρος, λέτε, στο Σταυρό της Πόλης που δόθηκε είναι η βιτρίνα, αλλά ξεχάσαν λίγο τις γειτονιές. Θα σας πω, κύριε Σαββίδη, δόθηκε βάρος. Από τη μια μεριά προσπαθώ να πω ότι δώσανε βάρος στο Σταυρό της Πόλης, αλλά από την άλλη βλέπω ότι περπατάω μέσα στο κέντρο της πόλης και η πόλη δεν είναι καθαρή. Δηλαδή, δώσαμε βάρος στο κέντρο της πόλης και να περπατάμε, να κολλάνε τα πεζοδρόμια. Τι βάση δώσαμε, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικότερα υπάρχουν προβλήματα. Διαφορετικά προβλήματα. Κάποια ίσως και κοινά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα έχουμε καταγράψει και πρέπει να βρούμε λύσεις. Εσείς είστε στον χώρο της επιχειρηματικότητας και το εμπορίο, ο εμπορικός κόσμος, οι επιχειρηματίες, τι σας λένε, ποια είναι τα παράπονά τους, πού έχουμε μείνει πίσω, πού θα θέλαν βοήθεια δηλαδή από το Δήμο, από την επόμενη δημοτική αρχή? Σίγουρα το βασικό πρόβλημα στους επιχειρηματίες της πόλης του Ηρακλείου είναι το κυκλοφοριακό. Ένα μείζον θέμα για τους ανθρώπους, όπου δεν μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματά τους και επιχειρήσεις τους όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης. Έχουμε πεζοδρομήσει κάποιους δρόμους που δεν ξέρουμε τελικά αν είναι πεζόδρομος ή αν περνάει αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Στα μαγαζιά, στην πόλη του Ηρακλείου. Αποφεύγει ο κόσμος να μπαίνει στην πόλη του Ηρακλείου.
λογικό, αποφεύγει. Και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα. Στον επιχειρηματικό κύκλο, στο κέντρο του Ηρακλείου, στα μαγαζιά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό. Δεν υπάρχει ούτε για μηχανάκι. Νομίζω ότι είχαμε ξανασυζητήσει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρκινγκ ούτε για μηχανάκι στο κέντρο της πόλης. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για το κυκλοφοριακό και για το θέμα πάρκινγκ. Είναι νομίζω από τα πολύ βασικά θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης, είναι αυτό και η καθαριότητα. Τα δύο βασικά, έτσι, για το κέντρο της πόλης μιλάμε. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα και πολύ παραπάνω και στον υπόλοιπο Δήμο, ακόμα και σε πιο ανοιχτούς δρόμους όπως είναι της Παραγιακής. Φωτισμοί, θέματα τώρα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν μια ευρωπαϊκή πόλη όταν περνάμε και μια λάμπα είναι πορτοκαλί, η άλλη λάμπα είναι ψυχρός φωτισμός μέσα σε μια απόσταση 500 μέτρων. Μία ανάβει, τρεις δεν ανάβουνε. Καλοχειρινή σεζόν, χιλιάδες τουρίστες. Δηλαδή νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλουμε για το Ηράκλειο που ζούμε, για το Ηράκλειο που αγαπάμε. Θέματα εδώ τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λύσει, λέτε. Το θεωρώ, όχι θα τα είχαμε λύσει, τα θεωρώ πάρα πολύ απλά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό το θέμα αυτό. Ένα συνεργείο να ασχολείται συνεχώς με το κομμάτι του φωτισμού. Και να υπάρχει, να είναι μια ομαγή εξέλιξη. Δηλαδή, όχι να τοποθετούμε λάμπες ό,τι βρούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι απλά πάρα πολύ απλά θέματα αυτά. Ναι, που δεν έπρεπε καν να τα συζητάμε έτσι. Και όμως δυστυχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Τα βρίσκουμε μπροστά μας και σε περιοχές που έχω ακούσει παράπονα ότι λόγω έλλειψης φωτισμού υπάρχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Έτσι, πολύ αυξημένη εγκληματικότητα σε περιοχές που δεν υπάρχει φωτισμός. Λογικό, δεν είναι. Το έχουν δείξει και οι έρευνες αυτό, κύριε Σουτανάκη, ότι όπου δεν υπάρχει πολύ έντονος φωτισμός, τότε εκεί υπάρχει εγκληματικότητα ανθίζει. Όμως πέρα από το κομμάτι του επαγγελματικό σας, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει, έχει χτίσει την οικογένειά του, έχετε μικρά παιδιά. Είναι ο Δήμος του Ηρακλείου φιλικός για τις οικογένειες ή είναι φιλικός για τα παιδιά? Είτε αυτό αφορά το κομμάτι της σχολικής στέγης, το αν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί αρκετοί, είτε και από τα ζητήματα της απλής της κινητικότητας μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, συνολικά στο Δήμο του Ηρακλείου. Γιατί, δεν θα κουραστώ να το λέω, δεν υπάρχουν ευκαιρίες σε χωριά του Ηρακλείου για τους γονείς. Πού να πάνε τα παιδιά του? Δυστυχώς όχι. Μέσα στο κέντρο υπάρχουν. Σωστό, θα συμφωνήσω μαζί σας. Δυστυχώς όχι για τους περιαστικούς δήμους. Δεν υπάρχουν περιθώρια στους περιαστικούς δήμους τα παιδιά να έχουν μια πορεία και σε δραστηριότητες και όσον αφορά σε θέματα εκπαίδευσης. Δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ακόμα για απλά πράγματα, για παιδικές χαρές. Στους περιαστικούς δήμους δεν υπάρχουν παιδικές χαρές. Και αυτές που υπάρχουν είναι υπολειτουργούν με πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, και παλαιά σκοπής μάλλον. Σωστά, σωστά. Δηλαδή οι παιδικές χαρές είναι σημεία τα οποία μπορεί να πάει το παιδί, να απολαύσει ας πούμε το διάγημά του, να απολαύσει μια ώρα με τους γονείς του, με τη μητέρα του. Είναι ένας χώρος συγκέντρωσης. Μπορεί να βρεθούν με 5 συμμαθητές του, να ανταλλάξουν δύο κουβέντες και να μπορούν να έρθουν λίγο πιο κοντά. Τέτοια σημεία δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και αυτά που υπάρχουν είναι με αρκετά προβλήματα. Στο άλλο κομμάτι τώρα, όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς που είπατε προηγουμένως, αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα φέτο με την έναρξη της διαδικασίας. Μείνανε πάρα πολλά παιδιά εκτός. Πάρα πολλά παιδιά εκτός. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να μένουν αυτά τα παιδιά εκτός. Τι θα κάνουν αυτές οι οικογένειες? Τι θα κάνουν αυτές οι οικογένειες? Μιλάμε στο 2023, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τη σήμερα ημέρα και οι δύο γονείς εργάζονται. Έτσι. Προσπαθούν με πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους και το παιδί να δυστυχώς να μένει εκτός παιδικού σταθμού. Το αντιμετωπίσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτο. Δεν ξέρω αν και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά αυτό που έγινε φέτο νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τα τηλέφωνά μας δηλαδή είχαν πάρει φωτιά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει. Είναι πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν πάει ακόμα πουθενά. Άρα θα πρέπει να γίνουν βεβαίως και καινούργιες υποδομές σε αυτό. Σωστά. Νομίζω πρέπει να δοθούν προτεραιότητες, κύριε Σαββίδη, σε κάποια θέματα για να λυθούν κάποια προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Είμαστε εδώ να τα έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα προβλήματα. Είμαστε εδώ να βρούμε λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε εδώ να προσφέρουμε και να δημιουργήσουμε με πολύ μεγάλη θέληση, αγάπη, προσπάθεια. Έχουμε τη δύναμη. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές και νομίζω ότι ο κόσμος, ο πολίτης, ο δημότης του Ηρακλείου πρέπει να επιλέξει τον καταγγελότερο δήμαρχο.
πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να σκεφτεί πολύ σοβαρά, γιατί είναι 4 υποψήφοι δημάρχοι, έτσι. Mm-hmm. Είναι 4. Άρα, ένας εκ των 4 την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ο δήμαρχος. Πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά και να μελετήσει ποιος από τους 4 είναι ο καταλληλότερος δήμαρχος να προσφέρει έργο σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Πρέπει να το σκεφτεί, να το μελετήσει και να αποφασίσει σωστά για την επόμενη Κυριακή. Ποιος είναι ο καταλληλότερος δήμαρχος για να προσφέρει έργο σε αυτή την πόλη. Είμαστε εδώ, ζητάμε την ψήφο των Αρακιωτών. Έχουμε κάνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια, έχουμε καταγράψει πάρα πολλά προβλήματα και είμαστε εδώ, είμαστε σίγουροι για το συνδυασμό, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Αρχεί ο κόσμος να μας δώσει τη δύναμη που θεωρώ ότι θα μας τη δώσει, γιατί τις τελευταίες ημέρες βλέπω και κερδίζουμε αρκετά μεγάλο έδαφος. Έχουμε εισπράξει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό που ήθελα να σημειώσω για κάτι γκάλουπ τα οποία βγάζουν τις τελευταίες ημέρες για αυτά. Αυτό παρουσιάζει την αδυναμία και είναι κινήσεις πανικού των άλλων παρατάξεων. Δεν έχουν μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτές τις διαδικασίες συνήθως μπαίνει κάποιος όταν τον πιάσει πανικός και βλέπει ότι χάνει. Λογικό είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Mm-hmm. Καλό τον κόσμο να μην πιστεύει τέτοια πράγματα. Κερδίζουμε έδαφος καθημερινά. Μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει πιστέψει, γιατί πραγματικά μιλάμε αληθινά. Και ο κύριος Καραμαλάκης είναι από τους ανθρώπους που αφουγκράζεται, ακούει τον κόσμο, δίνει λύσεις στα προβλήματα και είναι από τους ανθρώπους που ο κόσμος εμπιστεύεται. Και θεωρώ ότι την ερχόμενη Κυριακή θα είμαστε οι νικητές αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Σε κάθαρο το μήνυμά σας. Σε κάθαρο, και με αυτό θα κλείσουμε. Στην κάλπη θα κρυθούν όλα. Έτσι, έτσι, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στεφανάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η τελευταία μου τηλεοπτική εμφάνιση στον όμιλο το δικό σας λόγω της νομοθεσίας. Mm-hmm. Εύχομαι την επόμενη φορά να τα πούμε από ένα άλλο βήμα μετά τις εκλογές και να είμαστε εδώ να δώσουμε λύσεις και να λύσουμε τα προβλήματα των Ηρακλειωτών. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.